αυτό που έχω καταλάβει και από το μακεδονικό την τελευταία 20 ετία είναι ότι όσο πιο εθνικά ευαίσθητο είναι ένα ζήτημα, τόσο πιο κοινωνικά ανέστητη είναι η μεταχείρισή του. Και αυτό αφορά κατεξοχήν στο θέμα για το οποίο, για το οποίο συζητάμε σήμερα. Είπες κάτι πριν από το οποίο θέλω να ξεκινήσω, ότι υπάρχουν τα περιβόητα εθνικά θέματα. Τα περιβόητα εθνικά θέματα, θα τα βάλω σε εισαγωγικά, δεν είναι τα πιο σημαντικά θέματα του έθνους ούτε της κοινωνίας. Υπάρχει ένα εθνικό θέμα κατά το οποίο, για την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε. Είναι πώς θα διευθετηθεί το δημόσιο χρέος αυτής της χώρας. Σε αυτό το εθνικό θέμα, το οποίο δεν το βάζω εισαγωγικά, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Στουρνάρας, ο Κωνσταντοπούλου, όποιος να είναι, λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε και καλά κάνουμε. Διαφωνούμε και η ζωή συνεχίζεται. Ανέφελα μάλιστα. Υπάρχουν όμως και τα σε εισαγωγικά εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα σε εισαγωγικά, σε αντίθεση με τα πραγματικά εθνικά θέματα, νομίζω ότι ορίζονται ως τα θέματα στα οποία δεν μπορεί να υπάρχει δυνητικά διαφωνία. Είναι τα θέματα στα οποία η διαφωνία αντιμετωπίζεται όπως η βλασφημία σε χώρο λατρείας. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για το μακεδονικό μέχρι πρόσφατα, πιπέρι στο στόμα σε όποιον πει οτιδήποτε για τη μειονότητα στη Θράκη και πάει λέγοντας. Εσχάτως μπήκε και στην φαρέτρα των σε εισαγωγικά εθνικών θεμάτων και η γενοκτονία και για κάποιον λόγο που νομίζω σχετίζεται με αυτά που προβόγγεις πριν, το καλάθι των σε εισαγωγικά εθνικών θεμάτων διαρκώς μεγαλώνει και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Στα εθνικά λοιπόν θέματα αυτά η λογοκρισία είναι ο κανόνας. Κάτι το οποίο δεν ισχύει συνολικά σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπως το δικό μας, όπου η λογοκρισία είναι η εξαίρεση. Πριν έρθω εδώ σκεφτόμουν, έτσι έφερα στη μνήμη μου ένα περιστατικό το οποίο είχε συμβεί ανήμερα του συλλαλητηρίου του 1992, στις 10 Δεκεμβρίου. Τότε ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής, είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό μου στο Στρασβούργο και ένας καθηγητής από τα Σκόπια μου είχε ζητήσει να γράψω ένα μικρό κείμενο σε ένα αξιοπρεπές περιοδικό που είχε ξεκινήσει να βγάζει τότε, στο οποίο είχε γράψει και ο Βαλντέμ, το Balkan Forum. Αυτός λεγόταν Ρίστο Λαζάροφ. Εγώ έδωσα ένα κείμενο, άσχετο με το μακεδονικό, και το περιοδικό αυτό με το κείμενο μου μέσα, για κακή μου τύχη, έφτασε στην Αθήνα με το ταχυδρομείο στο σπίτι μου. Ζούσα τότε, ήμουν στο Στρασβούργο και ερχόμουν και ζούσα στην Αθήνα με τους γονείς μου, την ημέρα του συλλαλητηρίου, στις 10 Δεκεμβρίου. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Εγώ έλειπα. Ο ταχυδρόμος θορυβημένος χτυπάει και δίνει στη μάνα μου το δέμα, το οποίο είχε ανοιχτεί, το είχαν σκίσει για να βγάλουν το μασεντόνι από πάνω. Το είχαν βάλει σε μια σακούλα, το είχαν τυλίξει και λέει ο ταχυδρόμος στη μάνα μου, λέει, αυτός τι είναι, λέει ο Χριστόπουλος, λέει, γιος μου είναι. Έχει ένα δέμα, λέει, από τα Σκόπια. Δηλαδή, σαν να έφερε μια βόμβα, ας πούμε. Λοιπόν, τα σχολεία όλα πήγαν στα συλλαλητήρια. Όποιος είχε άλλη άποψη, τον τραβούσαν στα δικαστήρια. Μιλούσα πριν με τον Καλοδούκα. Άκρα του τάφου σιωπή. Λοιπόν, σήμερα δεν είναι έτσι. Και νομίζω θα ξεκινήσω με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, ότι σήμερα παρακολουθώ όπως όλοι φαντάζομαι εδώ την αρθογραφία, ξεδίνουμε γενικώς, τα λέμε. Μας βγαίνει 20 χρόνια αυτολογοκρισίας. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ήμασταν 25-27 χρόνια σε ένα καθεστώς συστηματικής, γενικευμένης και αυταρχικής αυτολογοκρισίας. Όποιος τολμούσε και ξεπερνούσε τον δικό του εσωτερικό κόφτη, είχε να αντιμετωπίσει τον κόφτη του φίλου του, του συντρόφου του, αυτού που τον φρόντιζε για να μην εκτεθεί στον δημόσιο λόγο. Όποιος δεν άκουγε και αυτόν που πατερναλιστικά τον εφρόντιζε, τότε μαύρο φίδι τον έφαγε. Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι αυτό είναι μια νίκη που ανεξάρτητα από την έκβαση της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου ζητήματος, μένει. Όπως μένει και το αντίστροφο, αυτό που είπε πριν ο Πολυμέρης. Νομίζω επίσης
ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, και το λέω σε αυτό το ακροατήριο, δεν είναι κάτι το οποίο έχει ευρύτερη σημασία, νομίζω ότι μας καλεί να ξανασκεφτούμε λίγο με αυτοκριτική μπροστά στον καθρέφτη της ιστορίας της αριστεράς, τη σχέση της αριστεράς με το έθνος συνολικότερα. Διότι, όπως πολύ σωστά έγραψε ένας πολύ σημαντικός νέος ιστορικός, ο Κωστής ο Καρπόζηλος, αυτό το οποίο, για το οποίο κατηγορήθηκε ο Θεοδωράκης στο συλλαλητήριο, όπου του γράφανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτοί που συγκροτούσαν είναι αυτοί που χτυπούσαν τον Ανδρέα, ξεχνάνε τι έκανε ο Ανδρέας στη δεκαετία του 90. Και ο Ανδρέας, για τον οποίο έγραψε ο Θεοδωράκης το τραγούδι, συντάχθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα της αριστεράς στην Ελλάδα. Ότι δεν έχει λύσει κανέναν απολύτως λογαριασμό με το έθνος. Με την πολιτική κοινότητα που ορίζει την αλληλεγγύη της μόνο στους δικούς της. Και ακριβώς εξαιτίας αυτού, το μακεδονικό, η αριστερά το κουβαλάει σαν ένα πολύ βαρύ ενοχικό φορτίο. Παρά τα αυτά, παρά το βάρος αυτού του φορτίου, προς τιμήν της είναι η αριστερά αυτή η οποία παλεύει σήμερα να λύσει ένα ζήτημα το οποίο κληρονόμησε από τον αστικό συνασπισμό εξουσίας τα τελευταία 25-27 χρόνια. Και αυτό πρέπει να το τιμήσουμε. Και πρέπει να το στηρίξουμε. Για το λόγο αυτό είμαστε εδώ, διότι φαντάζομαι ότι όλοι πιστεύουμε ότι όπως υπάρχουν οι πιέσεις από τη μία, πρέπει στο βαθμό του εφικτού να υπάρξουν και από την άλλη. Λοιπόν, η αριστερά σήμερα, παρά λοιπόν τα πισωγυρίσματα, το παλεύει. Και συμφωνώ με την εκτίμηση του Βαλντέν ότι όντως το παλεύει παρά τους τακτικισμούς, με τρόπο ειλικρινή. Παρά τα αυτά, στην διαπραγμάτευση αυτή που γίνεται, έχουμε διάφορα προβλήματα στον λόγο που εκπέμπει η ελληνική πλευρά, με πρώτο και καλύτερο αυτό το οποίο θίξαν οι προηγούμενοι μιλητές, νομίζω ο Βαλντέν περισσότερο, την διαρκή αναφορά στο ζήτημα του αλυτρωτισμού των Σκοπίων. Αλυτρωτισμός, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δεν είναι η μέρημνα των ομοθυνών και της διασποράς. Ο αλυτρωτισμός είναι μια ιδεολογία η οποία σφυριλατήθηκε στην Ιταλία, προέρχεται η λέξη από την Ιταλική λέξη ρεντέντα, με στόχο την συμπερίληψη των ομοεθνών στη μητέρα πατρίδα. Έχει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο ο όρος αλυτρωτισμός. Άρα λοιπόν, όταν το αεροδρόμιο των Σκοπίων μετονομάζεται σε Μέγας Αλέξανδρος, αυτό δεν είναι αλυτρωτισμός. Αυτό είναι εθνικισμός, είναι μια γκροτέσκα σαχλαμάρα, είναι ό,τι θέλετε, παιδί, πάντως δεν είναι αλυτρωτισμός. Για να είμαστε σαφείς. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λένε μόνο τίποτα αριστεριστές, ας πούμε, μειωμένης εθνικής συνείδησης. Το έχουν πει και ο Βενιζέλος το είπε, και ο Σωτηρέλης το είπε, και ο Ροζάκης το είπε, και καλά-καλά το διάβασα και το είπε μέχρι και ο συνάδελφός μου, ο Άγγελος ο Συρίος. Δηλαδή, να είμαστε στοιχειωδώς σοβαροί σε αυτά για τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, αλυτρωτισμός, με την έννοια που το θέτει και το ξαναθέτει η ελληνική πλευρά, από την κυβέρνηση μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μέχρι μικρές ομάδες της αριστεράς, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ένωμη τάξη της γείτονος. Ξαναλέω, συζητάω για αλυτρωτισμό. Φυσικά τα βιβλία χρειάζεται να αλλάξουν. Ποια βιβλία δεν χρειάζεται να αλλάξουν, τα δικά μας δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Αλλά δεν πάμε να λύσουμε αύριο τα βιβλία. Πάμε να λύσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα η αναφορά στο ζήτημα του αλυτρωτισμού, πέραν το τι είναι αβάσιμη, δημιουργεί και ένα μείζον ζήτημα υπονόμευσης της στρατηγικής διευθέτησης του ζητήματος. Και πραγματικά δεν την καταλαβαίνω ή την καταλαβαίνω μόνο ως ίστατη σανίδα σωτηρίας στο blame game που θα ξεκινήσει σε περίπτωση εδεξόδου των διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτός ο τακτικισμός της διαπραγματεύσης ουσιαστικά πριονίζει
την ίδια τη δυνατότητα να βρεθεί λύση. Άρα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει με κάθε τρόπο εμείς να πούμε εδώ μέσα είναι ότι η αναφορά στον λειτουργισμό είναι και αβάσιμη και εξαιρετικά προβληματική σε ό,τι αφορά την στρατηγική της διαπραγμάτευσης. Ξαναλέω, δεν αρνείται κανείς εχέφρον άνθρωπος ότι υπάρχουν μείζωνα ζητήματα στο πολιτικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι γείτονες. Αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα που θα λύσουμε σήμερα ή εντός των μηνών που έπονται προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα του ονόματος. Η άλλη γραμμή, γιατί πλέον αυτά είναι κοινά της τάσης, όντως, δηλαδή δεν έχω δει κανέναν, ας πούμε έτσι, δήμονα, ο οποίος να κάνει λόγο για λειτουργισμό στο σύνταγμα της χώρας, μολονότι αυτό ακουγόταν τουλάχιστον στην αρχή και από τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η αντίληψη η οποία σε τελευταία ανάλυση μπορεί να σταθεί αληθοφανώς απέναντι στην πραγματολογικά βάσιμη διαπίστωση ότι αληθροτισμός στο σύνταγμα της πρώην Γεωργοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν υπάρχει κατόπιν των συστάσεων της Επιτροπής Μπαταντέρ το 1992 και της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995, είναι η εξής. Φυσικά δεν υπάρχει αληθροτισμός με την έννοια αυτή, διότι έχουν προσθέσει την παράγραφο 2 στο άρθρο 49 που λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι σχετίζεται με βλέψεις απέναντι στα εδάφια άλλου κράτους και πάει λέγοντας, αλλά αληθροτικό είναι από μόνο του ότι χρησιμοποιείται το όνομα Μακεδονία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούνε. Δηλαδή το μόνο επιχείρημα το οποίο θα μπορούσε να σταθεί είναι ότι εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αληθροτισμός γιατί τα έχουν μασκαρέψει όλα αυτά. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ένα, τα συντάγματα αλλάζουν όποτε θέλουν. Και δεύτερον, η αιτία του αληθροτισμού, η ιστορική αιτία του αληθροτισμού, είναι η χρήση του ονόματος Μακεδονία. Αν δεχθούμε αυτό, τότε δικαιώνουμε τον Σαμαρά, τον Καμένο, τον Θοδωράκη και όλους. Και ξεχνάμε οποιαδήποτε συζήτηση για σύνθετη ονομασία. Διότι, άμα είναι να το πούμε Βόρεια Μακεδονία και κατά βάθος πιστεύουμε ότι η αναφορά στο όνομα Μακεδονία είναι η αιτία του προβλήματος, τότε και το Βόρεια μπορεί άνετα να δημιουργήσει προϋποθέσεις αληθροτισμού στο Νότια. Άμα το πούμε Νέα, τότε το Νέα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αληθροτισμού σε σχέση με το Παλαιό και πάει λέγοντας. Αλλά συγγνώμη, όλα αυτά είναι τρίχες. Διότι όλοι ξέρουν πάλι ότι ο μακεδονικός εθνικισμός ενισχύθηκε με τον πιο γκροτέσκο τρόπο εξαιτίας της ελληνικής άρνησης της ταυτότητάς του. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το καταλαβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν το επιχείρημα αυτό όχι απλώς δεν στέκει, αλλά λειτουργεί απολύτως αντίστροφα. Για ποιο λόγο η Ελλάδα κάνει αναφορά στον αληθροτισμό? Η Ελλάδα κάνει αναφορά στον αληθροτισμό εξαιτίας αυτών που είπε ο Γόγλης. Διότι αληθροτισμός δεν έχει συνταγματικό άλοθη στο παρόν, έχει όμως ιστορικό βάθος στο παρελθόν. Η Ελλάδα φοβάται το εθνικό σαν ομολόγητο ζήτημα, αυτό το οποίο είναι και στη βάση, αν θέλετε, της άρνησης της πολιτικής. Το 1992 η κυβέρνηση έκανε το εξής λάθος σε εισαγωγικά. Θεώρησε ότι η πολιτική της απαγόρευσης της καταστολής και της λογοκρισίας που ασκούσε στη μακεδονική ταυτότητα εντός της Ελλάδας μπορεί να την ασκήσει και εκτός. Δεν πάει έτσι. Εκεί την πάτησαν. Διότι θεωρούσαν ότι εκεί που έτσι όπως είχαν μάθει καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα μέχρι το τέλος του Σκουροπολέμου, πιπέρι στο στόμα οποιοδήποτε τολμήσει να μιλήσει άλλη γλώσσα, να δηλώσει οτιδήποτε και πάει λέγοντας, το ίδιο θα κάνουν και με ένα άλλο κράτος. Δεν μπορεί όμως να γίνει αυτό σήμερα. Δεν θέλει κανένας να δεχθεί ότι ένα κράτος μπορεί να λέει σε ένα άλλο πώς θα λέγεται. Εξού λοιπόν και απέναντι σε αυτό το ζήτημα η Ελλάδα βρέθηκε στην απόλυτη μοναξιά της. Όλος ο κόσμος έχει απόλυτη κατανόηση των μεγάλων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει η χώρα με την Τουρκία. Δεν έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο, μα έναν δεν έχω γνωρίσει, που να έχει κατανόηση στην ελληνική εξωτερική πολιτική σε σχέση με το ζήτημα της πρώην Γεωργοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Άρα η πολιτική αυτή νομίζω ότι ουσιαστικά φοβάται το εθνικό σαν ομολόγητο και φαινομενικά έχουμε το εξής παράδοξο,
Ένα κράτος το οποίο επισήμως διακηρύσει ότι δεν έχει καμία μειονότητα, έχει μόνο μία μουσουλμανική και δεν παίρνει μαθήματα από κανέναν κτλ. Να φοβάται ένα άλλο για αλυτρωτισμό που σχετίζεται με την ύπαρξη μιας μειονότητας, το οποίο φυσικά το κράτος αυτό δεν λέει να αναγνωρίσει. Διότι σε αυτήν την παράδοξη κατάσταση έχουμε βρεθεί. Νομίζω ότι είναι σαφές πλέον ότι η ελληνική θέση έχει ιστορικά εξαντλήσει την όποια πιστικότητα θα μπορούσε να έχει κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Τι εννοώ κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα? Δηλαδή μπορώ να φανταστώ μια ειλικρινή συζήτηση με έναν Έλληνα διπλωμάτη να μου λέει, κοίταξε να δεις, και εμείς δεν είμαστε χαρούμενοι για αυτά που κάναμε τώρα 70 χρόνια, ας πούμε, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τους χτυπήσαμε, τους μαλώσαμε, τους διώξαμε, τους φερθήκαμε αυταρχικά, αλλά θέλαμε να τους κάνουμε δικούς μας και δεν γινόταν να τους κάνουμε δικούς μας με το να εκφράζουν αυτή την ταυτότητά τους. Άρα εμείς ασκήσαμε τη βία, αλλά την κάναμε για καλό. Είμαστε ένας καλός αυταρχικός πατέρας, ας πούμε, απέναντι σε αυτούς, διότι δάλλως δεν μπορούσαμε να τους ενσωματώσουμε. Άρα λοιπόν η αναγκαστική αφομοίωση του πληθυσμού αυτού έγινε για τον σε εισαγωγικά καλό, για τον ευγενή στόχο της ενσωμάτωσής του. Κάτι το οποίο π.χ. δεν έγινε στη Θράκη, για άλλους λόγους. Άρα λοιπόν εκεί που τα είχαμε σχεδόν τελειώσει, δηλαδή τους είχαμε ηρεμήσει, λίγοι μιλούσαν, το είχαμε κουλαντρήσει το ζήτημα, ξαφνικά η δημοκρατία της Μακεδονίας, αυτού και από την αρχή. Τόση βία τζάμπα. Λέω ότι θα έλεγε ένας διπλωμάτης ειλικρινά, αν πήγαινε σε έναν ψυχοθεραπευτή, ας πούμε. Τι έκανα 70 χρόνια και κοπάναγα, ας πούμε. Λοιπόν, όμως τα έθνη δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, μακάρι να κάνουν και λίγο, τα έθνη κάνουν διπλωματία και νομίζω ότι η διπλωματία αυτή πρέπει να λάβει υπόψη της σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ότι όχι απλώς η στεναρή πολιτική της άρνησης οδήγησε στην όξυνση του εθνικισμού στην άλλη πλευρά, όχι απλώς η πολιτική αυτή υπονόμευσε μια ήδη έθραυστη γεωπολιτική σταθερότητα στην χώρα αυτή, αλλά το χειρότερο το οποίο έκανε είναι ότι έθρεψε και στο εσωτερικό της Ελλάδας αυτό που έθρεψε και στο εξωτερικό της, δηλαδή και στα Σκόπια. Αυτή είναι της νέας κοπής εθνικοφροσύνη, η οποία μας κυνηγάει ακόμα. Απέναντι σε αυτήν την εθνικοφροσύνη νομίζω ότι είμαστε καταδικασμένοι να παλεύουμε. Διότι πλέον αυτό ξεπερνάει κατά πολύ την όποια έκβαση του μακεδονικού ζητήματος. Άρα λοιπόν η διευθέτηση του μακεδονικού στη γραμμή αυτού του τίμιου συμβιβασμού δεν είναι απλώς διευθέτηση ενός διμερού ζητήματος ή ενός διεθνούς ζητήματος στα Βαλκάνια, αλλά είναι ένα βήμα για την αντιμετώπιση του καταστατικού εχθρού της δημοκρατίας στην Ελλάδα, της άκρας δεξιάς. Αυτά. Ευχαριστώ.